Τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια που κλήθηκαν να διαγωνιστούν στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, χωρίς να αντιμετωπίσουν όπως αποδείχθηκε εκπλήξεις ως προς τα ζητούμενα. Αναμενόμενα χαρακτηρίστηκαν τα θέματα στη φυσική, με τους υποψήφιους να βγαίνουν μάλλον ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. Ήταν ωραία θέματα, δεν υπήρχαν πολλές δυσκολίες των προηγούμενων ετών, όπως στο θέμα του χρόνου, της διαχείρισης του χρόνου, πολλών πράξεων κτλ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες πράξεις, καλή ανάγνωση των θεμάτων και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ένας μαθητής καλά προετοιμασμένος μπορεί να φτάσει σχετικά εύκολα τις 85 μονάδες, το 17. Παρ' όλα αυτά, για να φτάσουμε στο 20, πρέπει να είναι άριστος ο μαθητής. Νομίζω, ναι, ήταν και το δέλτα θέμα, δηλαδή δεν ήταν. Βέβαια το σχήμα ήταν υπερπαραγωγή ως συνήθως, αλλά δεν ήταν κάτι πολύ συζητημένο, πιστεύω. Ήταν εύκολα. Μένα με δυσκόλεψε λίγο το γάμα, αλλά γενικά νομίζω ήταν βατά. Μέτριες δυσκολίες θέματα, αλλά εντάξει, πιστεύω πολύ καλά γράψαμε. Έντονα στοιχεία από το προσφυγικό, 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και ευρεία έκταση στην ύλη, είχαν τα θέματα της ιστορίας, χωρίς ωστόσο να δυσκολεύουν τους υποψήφιους. Ένα μεγάλο μέρος του διαγωνίσματος αφορούσε τη νέα ύλη, αυτήν που για τα προηγούμενα 2 χρόνια είχε αποσυρθεί. Σίγουρα όμως ήταν ένα διαγώνισμα για καλά διαβασμένους μαθητές, που μπορούσαν όμως να κάνουν μια υψηλή επίδοση. Ο διαβασμένος μαθητής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα έλεγα ότι έχει λίγο την τιμητική του το προσφυγικό ζήτημα. Κάλυπτε μεγάλο εύρος της διδαχθήσας ύλης και ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και νομίζω ότι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορούν να φτάσουν να προσεγγίσουν ένα πάρα πολύ καλό βαθμό. Πολύ βατά θέματα, δεν έβαλαν κάτι ιδιαίτερο. Στην οικονομία επίσης τα θέματα ήταν καλοδιατυπωμένα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, με τα χαμόγελα υποψηφίων αλλά και γονιών να βρίσκονται στο απόγειο. Ήταν εύκολα, δεν είχα εγώ προσωπικά κανένα πρόβλημα. Είχα διαβάσει, πιστεύω να τα καταφέρω και να κάνω περήφανη την οικογένειά μου. Πώς πέρασε αυτό το διάστημα για τους γονείς? Αχ, τι να σου πω, ήταν υπερβολικά δύσκολο, αγχωτικό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερε η μικρή μου και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Για μια δύσκολη χρονιά με υποψήφιους που δεν είχαν λόγω πανδημίας καμία εμπειρία στην εξεταστική διαδικασία, αλλά και πολλά κενά, έκαναν λόγο οι εκπαιδευτικοί. Ήταν πραγματικά πολύ αξιμαχητές. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που τελειώνει αυτή η δύσκολη χρονιά και βλέπεις τους σκόπους να επιβεβαιώνονται, κόπους διαφορετικούς από άλλες χρονιές. Φτάνοντας πάντως στο τέλος των εξετάσεων, οι υποψήφοι δήλωσαν ανακουφισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουν το καλοκαίρι τους, παίρνοντας όπως τόνισαν βαθιά ανάσα μέχρι τα αποτελέσματα που αναμένονται μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τώρα θα χαλαρώσουμε. Εντάξει, ευτυχώς πήγαν καλά και οι εξετάσεις. Διακοπές μόνο. Αυτό. Τίποτα άλλο να ξεχαστούμε από αυτά, δεν μπορούμε άλλο. Ξεχνάμε λίγο τις εξετάσεις. Να περάσουμε καλά μέχρι να βγουν οι βαθμοί. Και μετά βλέπουμε.